πάτο έπιασε ο πολιτικός πολιτισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ντόναλντ Τραμπ, που βλέπει τα ποσοστά του να συρρυκνώνονται και τη δημοσκοπική ψαλίδα να μεγαλώνει, να επιχειρεί με νύχια και με δόντια να πλήξει τον δημοκρατικό ανθυποψήφιό του. Χωρίς ίχνος συστολής και οχυρωμένος πίσω από το γνωστό «φήμες λένε», δεν δίστασε να κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν ότι κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί μπροστά από μεγάλα ακροατήρια από τη στιγμή που, όπως διατείνεται, είναι ανίκανος να αρθρώσει μια πρόταση. I think there's probably possibly drugs involved. That's what I hear. I mean, there's possibly drugs. I don't know how you can go from being so bad where you can't even get out a sentence. I mean, you saw some of those debates with the large number of people on the stage. He was... Και ενώ μπροστά στα παραλυρήματα ο Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να κρατά τα προσχήματα, αφήνοντας τον μόνο του να εκτίθεται, ο πλανητάρχης εξακολουθεί να δέχεται πισόπλατες μαχαιριές εκ των έσω. Η ανιψιά του Μέρι, μετά τις αποκαλύψεις στο βιβλίο της για τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον πλανήτη, όπως αποκαλεί τον θείο της Ντόναλντ, με συνέντευξή της στο Associated Press, εξαπολύει νέα πειρά με σκληρή γλώσσα. I no longer understand why people are surprised by anything that comes out about Donald. You know, if he can profit from your death, he will. And then they'll totally forget you died. Και θεωρεί τον Ντόναλντ Τραμπ υπεύθυνο για τους περισσότερους από τους συνολικά 197.000 θανάτους λόγω κορονοϊού στη χώρα. Κάνει μάλιστα λόγο για εγκληματική αμέλεια στο βωμό του όλα πάνε καλά. The calculation used to be if we had acted faster, a week or two faster in March, 90% of the deaths. Οι ελλειπείς χειρισμοί του πλανητάρχη σε σχέση με την πανδημία, το κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας, αλλά και η οικονομική κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την εξίσωση των εκλογών για τον Ντόναλντ Τραμπ.